Θα πάμε τώρα εδώ στο Θερμοκήπιο, γιατί είναι και το μοναδικό που κινδύνευσε σαν επιχείρηση. Επίσκεψη στον Δήμο Ζαχάρος έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των επισκέψεων που ξεκινάει η Περιφερειακή Αρχή σε όλη την ακτίνα της. Ξεκίνησε από την Φυγαλία και τις θερμοκηπιακές μονάδες που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές την τελευταία κακοκαιρία στο Θολό. Εκεί συνομίλησε με αγρότες και παραγωγούς, ενώ ενημερώθηκε και για τα έργα που αφορούν το ρέμα Θολού. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να ξεκινήσουμε μία πορεία προς την περιφέρεια της περιφέρειας, έτσι όπως μου αρέσει να αναφέρομαι, στο νότο της περιφέρειάς μας, δηλαδή στο Δήμο Ζαχάρος. Ήμασταν σήμερα εδώ για να δούμε από κοντά τόσο τα έργα τα οποία έχουμε ήδη δρομολογήσει και εκτελούνται, όσο και για να δούμε τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει σχετικά με έργα τα οποία εκτελούνται και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έργα που έχουν να κάνουν τόσο με μεγάλα έργα υποδομής, αναφορικά με αντιπλημμυρική προστασία, αναφορικά με συντήρηση επαρχιακών οδών και φυσικά με κάθε τι που άπτεται της καθημερινότητας του πολίτη. Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Νίκο Κοροβέση, βρέθηκε στο Λέπρεο, τη Νέα Φυγαλία και την Αρίνη, όπου συνομίλησε με προέδρους τοπικών κοινοτήτων για τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Επόμενη στάση το Δημαρχείο Ζαχάρος, όπου τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Αλεξανδρόπουλος για την καταγραφή των αναγκών του Δήμου. Ήρθαμε στο Δήμο Ζαχάρος, επισκεφθήκαμε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, εξηγήσαμε στους προέδρους και στον Δήμαρχο Ζαχάρος τι κάνει η περιφέρεια, τι προτίθεται να κάνει και το χρονοδιάγραμμα που θα γίνουν όλα τα έργα που μας αφορούν. Πάμε για μια καινούργια χρονιά, αισιόδοξη χρονιά, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Βαρμάκης βρέθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα στο ύψος του οικισμού Παναγιές, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στην επιβλητική γέφυρα της Κορακοφολιάς, όπου στη θέση της αναμένεται να κατασκευαστεί μια νέα γέφυρα που θα εξασφαλίσει την ομαλή διέλευση προς τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα και την Έδα.